Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το μεταναστευτικό? Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες γίνονται πολύ περίεργα πράγματα. Πλοία πιάνουν με όπλα, εξεγέρσεις έχουμε μεταναστών στα νησιά. Έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε, παρότι ζούμε στη Δυτική Ελλάδα. Μας καίει. Η ιστορία του καινούριου κύματος, όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν ξεκίνησε από τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν ή οτιδήποτε άλλο, όσο και να φαίνεται παράξενο. Ξεκίνησε από τη μελέτη που δημοσιοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στη Γερμανική Βουλή, όπου εκτιμάται ότι για να μπορέσει να, η Γερμανία να αντέξει την πίεση της παγκόσμιας ύφεσης, χρειάζεται να ρίξει στην επόμενη δεκαετία τα εργατικά κόστη της κατά 40%. Πώς θα το πετύχει αυτό εάν δεν φέρει δουλικό εργατικό δυναμικό? Μιλάμε για τους μετανάστες, γιατί είναι δούλοι, σαν δούλους τους φέρνουν. Λοιπόν, όμως για να το κάνει αυτό ρυθμιζόμενα η Γερμανία και η Ολλανδία και οι περί αυτό χώρες, πρέπει να υπάρχουν αποθήκες ψυχών, ώστε να παίρνουν αυτούς που τους χρειάζονται, να τους χρησιμοποιούν για ένα χρονικό διάστημα, να τους πετάνε πάλι πίσω, να παίρνουν καινούργιες οδειές και πάλι έτσι, για να μπορούν να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση για αυτούς μέσα. Είναι μια πολιτική μεταναστευτική που την ακολουθούν και οι Αμερικανοί. Όποιος έχει ζήσει στην Αμερική ξέρει ότι κάθε περίπου χρόνο περνάνε 1 εκατομμύριο μετανάστες λαθρέοι από το Ρίο Γκράντε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βεβαίως είναι απόλυτη Λατινική Αμερική, εκ των οποίων 370.000 είναι ανήλικα παιδιά. Αυτούς τους αξιοποιούν για το χρόνο, είτε στις φάρμες, είτε στα sweatshops, δηλαδή στα φασοτανζίδικα που δουλεύουν απίστευτες ώρες. Όταν ολοκληρώνει ένας κύκλος που αρχίζει πλέον ο λαθρέος να διεκδικεί βίζα, μόνιμη δουλειά, καλύτερα με ρουκάμ τα λοιπά, τους στέλνουν όλους πίσω και φέρνουν καινούργιες φουρνιές σε αυτήν την ιστορία. Το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό το ρόλο που παίζει το Μεξικό σε αυτή τη μεταναστευτική πολιτική για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα καλείται να το παίξει για τους Γερμανούς και τους Βορειοευρωπαίους. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την περίεργη, ξαφνική έκρηξη μεταναστευτικού κύματος προς τα δω. Το δεύτερο, για πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το πρώτο πράγμα βασικό που πρέπει να γίνει είναι να τσακίσουμε εκείνο το κύκλωμα που τους φέρνει εδώ. Άκουσα ορισμένους να λένε ιδιονυμικό το αδίκημα που διαπράττει ο λαθρομετανάστης. Εγώ θα έλεγα ιδιονυμικό το έγκλημα αυτού που τους φέρνει εδώ. Γιατί ξέρετε, αν συλληφθεί αυτός ο έμπορας, 1 με 2 μήνες και όξω από εδώ. Τίποτα, δεν πειράζεται, εξαγοράζεται και η ποινή κτλ. Το κύκλωμα πρέπει να τσακιστεί. Το κύκλωμα. Και το κύκλωμα έχει και βιτρίνα, η ΜΚΟ, και βάθος υποκόσμου. Πώς μπορεί να χτυπηθεί αυτό? Πρώτον, φεύγοντας από τη Σέγγεν και από τις συνθήκες του Δουβλίνου. Γιατί το κάνει η Ουγγαρία? Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Γιατί το έκανε η Μάλτα? Όταν αντιμετώπιζε πριν ένα χρόνο με την Αραβική Άνοιξη, αν θυμάστε, Αραβική Άνοιξη, εισαγωγικά, αυτό που έγινε κάτω στην Τινησία, μάζες Τινησίων προσφύγων, οι οποίοι πηγαίνουν προς τη Μάλτα. Είπε ξαφνικά, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Τους έβγαλε λοιπόν ταξιδιωτικά χαρτιά και τους έστειλε στην Ιταλία. Τους έστειλε πίσω η Ιταλία στη Μάλτα? Όχι, τολμούσε. Και έτσι τελείωσε. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από αυτό το καθεστώς και εφαρμόζουμε τα δέοντα με βάση τον νόμο μας και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δηλαδή που λέει η ύπατη αρμοστία περί προσφύγων και μεταναστών. Τους δίνουμε τα έγγραφά τους και πάνε εκεί που θέλουν. Η εξεγέρση, για παράδειγμα, στην Κομία, από αυτές ήμουνα εκείνες τις μέρες στα Δωδεκάνησα. Ξέρετε γιατί γίνονται? Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται, ιδιαίτερα στην ΚΟ, είναι Σύριοι. Αυτοί οι περισσότεροι έχουν χαρτιά και έχουν και χρήματα. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πούμε, δουλεμπόριο
με την ιστορία. Τι κάνουν τώρα, τους παρακρατάνε τα χαρτιά, τους αφήνουν να μένουν σε παρτέρια, δηλαδή μιλάμε κατάσταση τραγική, και δεν τους αφήνουν τα χαρτιά να πάνε Γερμανία, αφού από Γερμανία θέλουν να πάνε. Στον κεγά τους κάτι τους βέβαινουμε εμείς. Επειδή πληρώνονται με το κεφάλι, στην ελληνική κυβέρνηση δίνονται 600 ευρώ. Τώρα, στην τελευταία συνάντηση των υπουργών περί του μεταναστευτικού, συζητήθηκε να δοθεί 6.000 για το κεφάλι, αρκεί να δηλώνει ο ελευθερομετανάστης πρόσφυγας. Γι' αυτό και η κυρία Χριστοφιλοπούλου έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, μην τους λέμε οι μετανάστες, ας τους πούμε πρόσφυγες. Γιατί από 600 πάει 6.000. Και βέβαια δεν αφορά τον εξαθλιωμένο, αφορά το κύκλωμα. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει, καθότι η καταστροφή αυτών των χωρών συνεχίζεται από τις γνωστές χώρες και έχει και πρόταση του Λεωνίδα ήταν και την έχουμε υιοθετήσει, ότι όποιος συμμετάχει στην καταστροφή μιας χώρας να υποχρεούται να περιθάλπτει τα θύματα της. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κύριος Ρέντζι να φωνάζει τώρα, επειδή οι Λίβοι κατά δεκάδες χιλιάδες πηγαίνουν στην Ιταλία, πρώτος δεν ξεκίνησε το βομβαρδισμό της Λιβύης. Επικατάφη, δεν κατάλαβα. Να υποχρεούται να περιθάλπτει τα θύματα. Η Γερμανία ξεσκίσει τη Μέση Ανατολή. Από πού και ως πού δηλαδή πρέπει να φορτωθεί η Ελλάδα τα δικά της θύματα. Και φυσικά, με τον ανθρώπινο τρόπο. Δεν λέμε ούτε να σκοτώσουμε, ούτε να πνίξουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Να τους περιθάλψουμε. Με χώρους υποδοχής, πραγματικά, στρατόπεδα. Χώρους υποδοχής, όπου ταυτοποιείται ο καθένας που μπαίνει, να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμη και αν λέει ψέματα, δεν τρέχει τίποτα με την ταυτοποίηση και τη δημοσιοποίηση της ταυτοποίησης. Ξέρει όπου και να βρεθεί οποιοδήποτε κράτος και τέλος πάντων τα διεθνή όργανα, ιδιαίτερα είπα την αρμοστία, ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Ποιος είναι αυτός, από πού μπήκε, τι ήταν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, όλα αυτά. Ταυτοποίηση. Δεύτερο, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολλοί από αυτούς έρχονται με επιδημίες, ασθένειες, πράγματα, τα οποία αποτελούν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να τους αφήνεις έτσι. Πρέπει να τους φροντίζεις. Και μετά, ακόμη εγώ είμαι υπέρ και των ανθρώπων που τους δίνουν τα ναύλα. Μαζί με την υπατερμοστία και τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Το 99,9% θέλει να φύγει. Απλά τρανζιτ είναι σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους καταμέτω. Και αν τους δείτε, έτυχε να με συγχωρείτε, να τους δω αυτούς που φέρανε από τα νησιά Σάμο και Μυτιλίνη. Με τα καράβια τώρα τελευταία δεν μπορείτε να φανταστείτε εξαθλίωση. Και τους πηγαίνανε οι αστυνομικοί, δεν φταίνει οι αστυνομικοί βέβαια, οι εντολές αυτές ήταν, με τα κλομπ λες και κάνανε γαλόπουλα. Πώς να το πω, τι να σας πω, τέτοιο πράγμα δεν μπορούσα να το ζει. Δεν το έχω ξαναδεί. Στις τηλεοράσεις έχω δει βεβαίως εικόνες από τριτοκοσμικές καταστάσεις, αλλά τέτοιο πράγμα. Μανάδες με δύο μωρά. Εξαθλίωση άνευ προηγουμένου. Οι άνθρωποι να κοιτάνε στο υπερπέραν, ούτε που ξέρουν από πού τους πάνε, τι κάνουνε, τίποτα. Αυτό πρέπει να λήξει. Είναι τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα, είναι τεράστιο πρόβλημα και για τη χώρα μας. Και πρέπει να λήξει. Και στο κάτω γραφής, εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα και φυλάτουμε εμείς τα σύνορά μας, όχι η Frontex, ούτε το ΝΑΤΟ, που προσφέρθηκε, αν έχετε προσέξει πριν την προηγούμενη εβδομάδα, το ΝΑΤΟ προσφέρθηκε να στείλει αεροπλανοφόρα να αντιμετωπίσει το προσφυγικό θέμα. Με αεροπλανοφόρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Εμείς τα σύνορά μας θα τα φυλάμε όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τον ανθρωπιστικό τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις κεράκι του προϊόντος παγκόσμιας πολιτικής των ισχυρών δυνάμεων, να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Και αν μου λύσετε την εξίσωση που λέει ποια θα είναι η ισοτιμία της νέας δραχμής στο Ισλαμαμπάντ, στην κεντρική της τράπεζα, θα σας πω εγώ τι ροή μεταναστών θα έχουμε στην Ελλάδα όταν θα φύγουμε από το ευρώ. Έτσι, για να τα βάζουμε όλα κάτω και να καταλαβαίνουμε σωστά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα και οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία των ισχυρών σωστότερα δεν μπορεί να λειτουργήσει στη φάση αυτή που είναι παρά μόνο με 30 έως 50 εκατομμύρια κυριολεκτικά δούλους. Και για να μπορέσει να παράγει αυτό το εργατικό δυναμικό πρέπει να εξολοθρεύσει χώρες ολόκληρες και να παράγει ένα μεταστατικό κύμα της τάξης των 500 εκατομμυρίων ψυχών παγκόσμια. Αυτό το λέει η τελευταία μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δεν τα λέω εγώ. Παγκόσμια Τράπεζα τα λέει.